Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 19 Νοεμβρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Τιβέρου Δόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σχολιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Ιωάννης Ζούκας. Έτοιμο το πρόμο της δράσης Ράντα Σανταράν. Δείτε τι λέει η εκπρόσωπος της δράσης ο Άι Βασίλης Άρης σε μια μέρα Άρτεμις Τσολάκη. Δείτε επίσης, την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Κομωτινής η παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους Πυρίχιος του Χρήστου και Μανατζίδη. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Βαθαίνει μέρα με τη μέρα το ρήγμα στη σχέση των ιεραρχών με την κυβέρνηση μετά το προσύμφωνο Ιερώνυμου Τσίπρα για το θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών και την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Η πρώτη συμφωνία στην οποία αναφέρθηκε προημερών ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος φαίνεται πως είναι στρωμένη με αγκάθια, καθώς καθημερινά Μητροπολίτες αλλά και απλοί κληρικοί εκτοξεύουν πειρά κατά της κυβέρνησης, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές και για τη στάση του Αρχιεπισκόπου. Την ίδια στιγμή, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθυμεί διακαώς να υπάρξει αίσιο τέλος στη συζήτηση με την Εκκλησία, προκειμένου να καταφέρει να προχωρήσει το σχέδιό του για 10.000 νέες προσλήψεις στο δημόσιο, στη θέση των κληρικών που θα τεθούν εκτός δημοσίου, έχει αρχίσει να απομονώνεται. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν συνεννούν στο πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ λιγοστεύουν οι συμμαχικοί εντός της ιεραρχίας. Σε διεθνή απομόνωση, χωρίς ουσιαστικούς συμμάχους και χωρίς πολλά περιθώρια να αντιδράσει, βρίσκεται η Τουρκία έπειτα από την έναρξη των εργασιών της ExxonMobil. Παρά την προσπάθεια να δημιουργήσει πολεμικό κλίμα με απειλητικούς βροχυθμούς τόσο κατά της Ελλάδος και της Κύπρου όσο και κατά των ξένων εταιριών που ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα εξόρυξη που έχει δρομολογήσει η κυπριακή κυβέρνηση, με την έγκριση σε ρόλο διεθνού ταραξία να επιμένει να δυναμητίζει το κλίμα, έμπειροι διπλωμάτες λένε ότι κανείς δεν πρέπει να εφησυχάζει. Ωστόσο, τα περιθώρια είναι στενά για τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει χάσει παντελώς το στήριγμά του τις ΗΠΑ, ενώ η Ρωσία δεν δείχνει διαθετημένη να εμπλακεί σοβαρά στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκτιμάται ότι οι νέες τουρκικές απειλές, τόσο προς τον Αμερικανικό κολοσσό που διενεργεί από προχθές γεωτρήσεις στο οικόπεδο 10, όσο και προς την Ελλάδα και την Κύπρο, ότι θα ξεκινήσει η ίδια γεώτρηση στην Κυπριακή, όσο θα μείνει στα λόγια. Αν και πάντα υπάρχει συναγερμός για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου που θα λειτουργήσει περισσότερο ως φόβητρο και ως προσπάθεια αποσταθεροποίησης της περιοχής ώστε να φύγουν οι ξενεστερίες. Άλλωστε, οι χάρτες που εξαφανίζουν τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας είναι ενδεικτικά της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία να δημιουργήσει νέες γκρίζες ζώνες και να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων την απέτησή της για μοιρασιά των υδρογόνων ανθράκων. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δαμής έχουμε τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα. Στρατηγέ μου, να σας καλησπέρισω και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, κύριε Μητσοκότση. Να ξεκινήσουμε με την μεγάλη κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικότερα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Βλέπουμε την Τουρκία να απομονώνεται, να δυνατεί να μπλοκάρει τις γεωτρήσεις, να συνεχίζει να απειλεί. Πράγματι, η Τουρκία βρίσκεται, παρά τους λεκτικούς παλικαρισμούς που επέδειξε τον τελευταίο καιρό, το γεγονός ότι το αμερικανικό, το γεωτρύπανο της αμερικανικής εταιρείας ExxonMobil ξεκίνησε γεώτρηση στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΣ και το γεγονός ότι πίσω από την συγκεκριμένη εταιρεία βρίσκεται ο αμερικανικός κολοσσός, παράλληλα με τόσα άλλα που τεκταίνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, οι δύο άξονες Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, φαίνεται ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή και πρέπει τουλάχιστον οι λεκτικές της επιθέσεις και εντάσεις που προκαλούσε να μειωθούν αρκετά. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση βέβαια που βρίσκεται η Τουρκία, έχοντας μια απρόβλεπτη και υπεροπτική ηγεσία, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Λόγος για τον οποίο θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή η κυπριακή πλευρά, η ελληνική πλευρά, αλλά και οι διεθνείς παράγοντες που έχουν άμεσο ενδιαφέρον στην περιοχή, να είναι προσεκτικοί και σε σημαντική ετοιμότητα, ώστε τυχόν περαιτέρω ενέργειες προκλητικές από την πλευρά της Τουρκίας να αντιμετωπιστούν. Θέλω να πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση που βρίσκεται θα συνεχίσει βέβαια τις λεκτικές της εντάσεις, αλλά σε ενέργειες και
και οι οποίοι να επιτείνουν την σημαντική άσχημη κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή δεν θα προβεί. Μάλιστα. Άλλωστε φάνηκε την προηγούμενη εβδομάδα αυτό από το γεγονός ότι το γεωτρύπανο του το Φατίχ βγήκε από την περιοχή, από το λιμάνι της Ατάλιας, κινήθηκε νοτιότερα και σταμάτησε να κάνει γεώτρηση μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Κάπου εκεί φαίνεται προς το παρόν να προσδιορίζονται τα πράγματα από πλευράς πράξεων, ενώ από πλευράς λεκτικής η κοινοποίηση των χαρτών που έγιναν πρόσφατα των τουρκικών, με βάση τις οποίους χάρτες η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα υφαλοκρηπίδας στην Κύπρο, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο, ακόμα και στην Κρήτη, καταλαβαίνουμε ότι ξεπέρασε κάθε όριο που της επιβάλλει το διεθνές δίκαιο που σχετίζεται με τη θάλασσα. Έχει ξεπεράσει λεκτικά στοιχεία του διεθνούς δικαίου. Βρίσκεται δηλαδή σε μια ξεκάθαρη παράνομη στάση λεκτικά. Ας ελπίζουμε να μην προχωρήσει και σε ενέργειες γύρω από αυτό το θέμα. Πάντως σίγουρα είναι υποχρεωμένη μετά την κατάσταση που δημιουργήθηκε όχι τόσο από την κυπριακή πλευρά, η οποία έκανε την έξυπνη κίνηση να ανακηρύξει μειοδότες διεθνείς κολοσσούς πίσω από τους οποίους βρίσκονται σημαντικές χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία κλπ. Δεν θα αποτολμήσει κάτι το οποίο να επιτείνει ακόμα περισσότερο τη λεκτική ένταση που υπάρχει στην περιοχή. Μάλιστα, στρατηγέ μου, να πάμε στα ιστορικά της χώρας λίγο. Συνεδριάζει το Eurogroup σήμερα, συνεδριάζει και στις 3 Δεκεμβρίου για τις τελικές αποφάσεις, βέβαια όσον αφορά τις συντάξεις, τιμή, περικοπή, την περικοπή. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Τουλάχιστον με βάση την απόφαση την προχθεσινή του Euro Working Group, φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι πίστηκαν για να μην εφαρμοστεί από πρώτης πρώτου η περικοπή των συντάξεων σύμφωνα με τα όσα είχε δεσμευτεί η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση είχε νομοθετήσει στο παρελθόν. Ελπίζουμε ότι και η απόφαση του Eurogroup που θα είναι και τελεσίδικη θα είναι σύμφωνη με την προχθεσινή απόφαση του Euro Working Group που είναι ένα κατώτερο επίπεδου Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί σίγουρα από το Eurogroup είναι αν αυτή η μη εφαρμογή από πρώτης πρώτου της περικοπής των συντάξεων θα είναι μόνιμη ή απλώς θα αναβάλει για το μέλλον την περικοπή των συντάξεων, περιμένοντας τα αποτελέσματα που θα έχει η ελληνική οικονομία στο μελλοντικό διάστημα. Μάλιστα. Να πάμε, στρατηγέ μου, και στον Ιερό Πόλεμο, θα έλεγα, μέσα εισαγωγικά, κυβέρνηση της Εκκλησίας και το ρήγμα στην ιεραρχία. Ποιες νομίζετε θα είναι οι εξέλιξεις? Φαίνεται το εξής εδώ. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο συμφώνησαν κάποια πράγματα πριν από λίγες μέρες σε απευθείας επαφή που είχαν οι δυο τους. Μέσα στα άλλα, το πιο σημαντικό που φάνηκε και βρήκε αντίκτυπο και δημιούργησε αντιθέσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας και οπωσδήποτε αυτό μεταφέρεται και στη λαϊκή βάση στους Ελληνοορθόδοξους χριστιανούς, φαίνεται ότι είναι το γεγονός ότι οι ιερείς, δηλαδή ο κατώτερος κλήρος της Ελληνοορθόδοξης θρησκείας, θα πάψουν να έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και θα μισθοδοτούνται βέβαια από την Εκκλησία με ένα επίδομα αντίστοιχο του σημερινού μισθού που δίνει το κράτος, θα εξακολουθήσει να το δίνει υπομορφή επιδόματος στην Εκκλησία και αυτή θα το κατανέμει στους ιερείς. Βεβαίως η απώλεια της δημοσιοπαλλητικής ιδιότητας των ιερέων προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις και στον χώρο των κληρικών και σε αρκετούς από τους πιστούς και βεβαίως και στο χώρο της ιεραρχίας, δηλαδή στην Ιερά Σύνοδο προχθές, όπου με βάση δημοσιεύματα που είδαν το φως, τις ανακοινώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, 73 από τους 82 Μητροπολίτες τάχθηκαν κατά αυτής της σχεδιαζόμενης
απόσπασης των κληρικών από το δημόσιο και της εκχώρησης αυτούς μιας άλλης ιδιότητας μη δημοσιοπαλλητικής, η οποία ιδιότητα είναι βέβαια και γενική και όριστη, που θα ασφαλίζονται αυτοί, πώς θα συνταξιοδοτούνται, τι θα γίνει αν αυτό θα γίνεται μονίμως στο μέλλον κλπ. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν αυτή την αναστάτωση στο εσωτερικό της ελληνοορθόδοξης θρησκείας. Πρέπει δε να πούμε ότι επεκτάθηκε αυτό το γεγονός της αντιπαλότητας και στο χώρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι είδαμε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε κάνει κάποια αντίδραση και αναγκάστηκε να πάει ο Υπουργός Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη πριν λίγες μέρες και να συζητήσει με τον Πατριάρχη αυτό το θέμα. Δεν μας έφταναν δηλαδή τόσα άλλα προβλήματα που έχουμε επιτακτικά προς αντιμετώπιση σαν χώρα αυτή την περίοδο. Προσθέτουμε και αυτό, δηλαδή το, όπως το αποκαλέσατε εσείς, Ιερό Πόλεμο, κάτι που και μας στεναχωρεί και οξύνει την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας σε μια δύσκολη περίοδο. Ας ελπίζουμε ο Θεός να βάλει το χέρι του, να δοθεί η λύση τέτοια που να μην οξύνει περαιτέρω τα πράγματα, αφενός και ή δυνατόν να τα καταλαγιάζει, εξακολουθώντας να ισχύει ως προς το συγκεκριμένο αυτό θέμα ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να προδιαγράψουμε ακόμα ποια θα είναι η κατάληξη. Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου ήταν ότι θα συγκροτηθεί μια επιτροπή η οποία θα συζητήσει με την κυβέρνηση τις λεπτομέρειες του θέματος για να δοθεί κάποια λύση. Από την πλευρά όμως του Μαξίμου ανακοινώθηκε ότι θα προχωρήσει σε νομοθέτηση με βάση τη συμφωνία που έκανε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο. Ενώ η Ιερά Σύνοδος διαπιστώθηκε ότι έχει τελείως διαφορετική άποψη απάνω σε αυτό το θέμα. Στα πολλά λοιπόν, κλείνοντας και αυτό το θέμα, θα έλεγα ότι στα πολλά προβλήματα που έχουμε τη συγκεκριμένη περίοδο για αντιμετώπιση προστίθεται και ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό και που στο χώρο της Εκκλησίας, η οποία γνωρίζουμε και την εθνική της προσφορά μέσα στην ιστορική διαδρομή του ελληνισμού και το γεγονός ότι έδωσε πάρα πολύ μεγάλο μέρος της ακίνητης περιουσίας του στο ελληνικό δημόσιο για να καλύψει ανάγκες κυρίως των προσφύγων, και το γεγονός ότι και σήμερα η ελληνοορθόδοξη θρησκεία γνωρίζουμε ότι μέσω των συσσιτίων στην περίοδο της κρίσης έκανε σημαντική κοινωνική προσφορά και εξακολουθεί να την κάνει ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Ας ελπίζουμε και εκεί στο καλύτερο. Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σε εσάς, κύριε Πετοκότση. Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, η οποία θα γίνει στις 28 Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης για τον Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόφαση της Υπουργού Εργασίας Έφη Αξιόγλου, εγκρίθηκε μεταφορά πίστοσης ύψους 70.943.835,97 ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της πληρωμής μηνός Νοεμβρίου 2018 του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 318.615 δικαιούχους. Όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση, τα χρήματα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς στις 27 Νοεμβρίου, ενώ θα είναι διαθέσιμο στους δικαιούχους την επομένη, δηλαδή στις 28 Νοεμβρίου. Ικανοποιητική είναι η επισκεψιμότητα στην Κομωτινή το τελευταίο χρονικό διάστημα, τόσο από Έλληνες επισκέπτες όσο και από ξένους, με τους επαγγελματίες να ανασένουν κάπως και να ευελπιστούν σε καλύτερες μέρες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, ικανοποιητική είναι η επισκεψιμότητα στην Κομωτινή τόσο από Έλληνες επισκέπτες όσο και από ξένους, με τους επαγγελματίες να ευελπιστούν σε καλύτερες μέρες. Να πούμε δόξα του Θεό που ο κακός καιρός μας άφησε. Σήμερα έχουμε μια πολύ καλή μέρα για την εποχή αυτή, τη χειμωνιάτικη, πάρα πολύ καλή. Γεγονός είναι ότι υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μια αρκετά μεγάλη κίνηση οικονομική στην Κομωτινή και αυτό βέβαια οφείλεται στο Πανεπιστήμιο. Ήταν αρκετά μεγάλη η κίνηση. Από τώρα και σε εξής να δούμε τι θα δούμε. Έχουμε βέβαια και τις Παρασκευές τα βραδινά που ο κόσμος βγαίνει και ψωνίζει και παίρνει. Και είναι κάτι το διαφορετικό, οπότε αισθάνεται και διαφορετικά.
ελπίζουμε πάντοτε για καλύτερες μέρες. Όλοι ζούμε με αυτές τις ελπίδες. Το πολύ θετικό είναι ότι όποιος έρχεται στην Κομωτινή για να δει την περιοχή και λοιπά, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και θα πω, δεν είναι μόνο Έλληνες από την Πελοπόννησο, από τα νησιά και λοιπά. Είναι και πολλοί ξένοι και από τη Ρουμανία και από την Τουρκία που έρχονται έτσι ως οικογένειες, και αυτά είναι πάρα πολύ θετικά και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και είναι ενθουσιασμένοι με την ωραία σχέση που έχουν οι Έλληνες με αυτούς. Πάντοτε τους εξυπηρετήσουν κλπ. Και αυτά είναι πάρα πολύ θετικά. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτιστικό παράθυρο στην ενημερωσία σας. Καλεσμένο εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Τιβίρου Ροδόπη, Αντιολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι η εκπρόσωπος της εθελοντικής δράσης, ο Βασίλης Άρης, σε μια μέρα, η Άρτεμις Τσολάκη. Άρτεμις, σας καλησπέρα σου. Καλησπέρα. Άλλη μια δράση και φέτος του Βασίλης Άρης, σε μια μέρα, με το Ραν Σαν Δαράν. Ήδη βγήκε το πρόμο και η αφήσα, δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι χθες κυκλοφόρησε το πρόμο βίντεο, το οποίο φέτος κινήθηκε έτσι λίγο σε ένα διαφορετικό στυλ από ό,τι τα προηγούμενα δύο χρόνια. Χρησιμοποιήσαμε τα animation, μια καινούργια έτσι ιδέα της Άννη Μαχαιροπούλου και της My Production, οι οποίοι ανέλαβαν να κάνουν για ακόμα μια χρονιά το βίντεο της δράσης μας. Οι αφισούλες μας και αυτές κινήθηκαν στο ίδιο πλαίσιο με τα προηγούμενα χρόνια, αλλάξαμε λίγο το χρωματάκι για να δώσουμε έτσι και τη διαφορετικότητα στην φετινή μας δράση. Φέτος τι περιλαμβάνει ακριβώς? Η άλλη μια χρονιά γίνεται βέβαια για φιλανθρωπικό σκοπό. Ακριβώς, γίνεται ακόμα μια χρονιά για φιλανθρωπικό σκοπό, γίνεται ακόμα μια χρονιά για να συγκεντρώσουμε ελαιόλαδο, το οποίο θα διατεθεί σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Κομωτινής. Η δράση αυτή για ακόμη μια χρονιά γίνεται σε συνεργασία με τον αθλητικό σύλλογο ΑΜΕΑ Ηρώδικο, ο οποίος ήταν και αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε στην ιδέα, μαζί με τα ΣΕΦΑ του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, το κόμμα ΡΑΝ και τον ορεινό μαραθώνιο Νυμφέας. Και πίσω απ' όλα και μεγάλη στήριξη παρέχει η ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής. Μάλιστα, άλλες δραστηριότητες της εθελοντικής δράσης ο Βασίλης Άρης σε μια μέρα. Σίγουρα θα υπάρχουν οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και μέσω του Δήμου της ΔΚΠΑΚ. Βέβαια, νομίζω ότι από τις 10 και 10 του μηνός, ο οποίο το Σανταράν σηματοδοτεί επίσημα και την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου, η πόλη μας θα γεμίσει με δράσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στο χώρο του πάρκου και της πλατείας, γιατί να πούμε ότι το ξεχωριστό φέτος είναι ότι η συγκέντρωση και η αφετηρία της διαδρομής θα γίνει από το πάρκο, το οποίο θα αποτελέσει και αυτό ένα κομμάτι της όλης έκπληξης των φετινών εκδηλώσεων. Από εκεί και πέρα ο Άι Βασίλης άργησε μια μέρα, θα αργήσει αρκετά για φέτος, θα μεταφερθεί το Φεβρουάριο, όπου και θα πραγματοποιηθούν μεγάλες δράσεις συλλόγων για τη συγκέντρωση τροφίμων. Πλούσιες δράσεις λοιπόν και από το νέο έτος. Βέβαια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει. Θέλουμε εκεί να είστε όλοι στις 10 Δεκεμβρίου, στις 5.30 ώρα. Ξεκινάμε από το πάρκο της Κομωτινής. Θα περπατήσουμε περίπου 2 χιλιόμετρα μέσα στους στολισμένους δρόμους της πόλης για να καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία και να ανάψει το χριστουγεννιάτικο δέντρο και να γιορτάσουμε όλοι μαζί την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περίοδου. Μάλιστα. Άρτεμις, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνέντευξη τύπου δόθηκε από δύο ποντιακά σωματεία του Νομού Ροδόπης με αφορμή την προσεχή εκδήλωση των ποντιακών σωματείων και της ΔΚΠΑΚ την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κομωτινής στις 7.30 το απόγευμα, σχετικά με την παρουσίαση της ταινίας Μικρού Μήκους Πυρίχιος του Χρήστου Κεμανιτζίδη. Με αφορμή την προσεχή εκδήλωση των Ποντιακών Σωματείων και της ΔΚΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Κομωτινής 7.30 το απόγευμα, σχετικά με την παρουσίαση της ταινίας Μικρού Μήκους Πυρίχιος του Χρήστου Κεμανιτζίδη, παραχωρήθηκε συνέντευξη τύπου.
Μία ακόμα εκδήλωση που συνδιοργανώνουμε όλα μαζί τα ποντιακά σωματεία νούμερο Δόπης με την ευγενική υποστήριξη της ΔΚΠΑ Κομωτινής θα είναι η παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους του Χρήστου και Μανετζίδη Πυρίχιος Σέρα. Πρόκειται για μια εμβληματική καταγραφή του αρχαιοπρεπούς Πυρίχιου χορού με αναφορές στα Παναθήμια μέχρι τις μέρες μας, αναπαριστά μέρες και ώρες αγώνα και μάχη επιβίωσης των ποντίων στα ποντιακά όρη στα χρόνια της γενοκτονίας. Με τη συμμετοχή δεκάδων εθελοντών, χορευτών, μουσικών και ερμηνευτών της παράδοσης και γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους όπως το Βυζαντινό Κάστρο του Παλαιού Γυναικόκαστρου στο Κιλικής και στη λίμνη του ιδιαιτέρου φυσικού κάλους στη λίμνη Κερκίνης Ερών και στο Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου, η ταινία αφηγείται την καθημερινή ζωή στον Πόντο που καταλήγει στη θυσία και τη μάχη για την επιβίωση. Ο Πυρίχιος χορός, χορός ομαδικός της κοινότητας, αποτελεί ένα θεμέλιο συνοχής και συντάφτισης των μελών της ομάδας. Δημιουργός βέβαια και συνθέτης και ειδικά εφέ έχει επιμεληθεί ο Χρήστος και Μανιτζίδης, ένας σπουδαίος πόντιος καλλιτέχνης. Στο κείμενο η επιμέλεια είναι του Γιώργου Γεωργιάδη, η αφήγηση του Τάσου Νούσια, του γνωστού αυτού ηθοποιού, ενώ στο τραγούδι είναι ο Αλέξης ο Παρχαρίδης, ο Γιώργος ο Σοφιανίδης, ο Στάθης ο Παυλίδης και ο Παναγιώτης ο Ασλανίδης. Φυσικά αυτό θα είναι ένα κομμάτι της εκδήλωσης. Θα ακολουθήσει άλλη ένα ντοκιμαντέρ. Έτσι, αυτό είναι ντοκιμαντέρ με μια τίτλο παραγωγή. Μια παραγωγή της ΕΡΤ3 με τίτλο Δέηση για τον Πόντο σε κείμενα του δημοσιογράφου Γιώργου Γεωργιάδη, αφήγηση του ηθοποιού Τάσου Νούσια και μουσική επιμέλεια και ενορχίστρωση του Χρήστου και Μανιτζίδη. Ο Χρήστος λοιπόν καλύπτει και τα δύο, και τις δύο ταινίες και θα καλύψει και το τρίτο μετά ακριβώς. Υπάρχει και η επιστημονική υποστήριξη, όπως διαβάζω εδώ, της Αναστασίας Ασπρούτσου, την οποία και σκηνοθεσία Ιορδάνη Μερενίδη. Αξίζει έτσι να κάνουμε την πρόσκληση προς τον κόσμο, αυτό κάνουμε σήμερα, να σας προσκαλέσουμε να έρθετε. Πολλές τέτοιες ευκαιρίες δεν έχουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα τόσο σημαντικά κομμάτια και που αφορούν τον Πυρίχιο χορό, ο οποίος έχει το Σέρα χορό, ο οποίος έχει καταβολές από τον αρχαίο Πυρίχιο, και το θέμα της γενοκτονίας, αν σκεφτεί κανείς ότι το 19 θα είναι και τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Προσκαλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο. Αμέσως μετά την προβολή των δύο ταινιών θα ακολουθήσει μία συναυλία, μικρής διάρκειας βέβαια, αλλά με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως τον Μπάμπη και τον Χρήστο και Μανετζίδη, τον Στάθη Παυλίδη και τον Ηρακλή Αδαμίδη. Θα γίνει στο ΡΕΚ στις 7.30 ώρα και την Τετάρτη και να ευχαριστήσουμε έτσι πολύ και την κυρία Νατάσα Λιβεριάδου, το Δήμο Κομωτινής, που στηρίζει αυτή μας την προσπάθεια. Στο ΡΕΚ, 7.30 ώρα την Τετάρτη, σας περιμένουμε για ένα ταξίδι στον Πόντο, στην ιστορία μας. Έχω δει εγώ πάντως το τρέιλερ. Ομολογώ ότι πραγματικά προσπάθησαν να αγγίξουν ένα πολύ κινηματογραφικό επίπεδο. Δηλαδή, θεωρώ ότι ίσως είναι από τις καλύτερες δουλειές που έχει επιμεληθεί ο Χρήστος ο Κεμανετζίδης. Μας έχει συνηθίσει σε καλές δουλειές ο Κεμανετζίδης. Επίσης, έχω να πω ότι το φυσικό κάλος των συγκεκριμένων τοπίων που αναδεικνύεται θυμίζει πάρα πολύ τον Πόντο για μας που τον έχουμε επισκεφθεί. Και πραγματικά καλούμε όλο το κοινό να γίνει κοινωνικό αυτού του μεγάλου και εμβληματικού χορού της ΣΕΡΑΣ, ταυτοχρόνως και με τη Δέηση στον Πόντο, την άλλη παραγωγή της ΕΡΤ3 για τη γενοκτονία, και φυσικά να κλείσουμε με μια πολύ μικρή συναυλία, έτσι αφιερωμένη όμορφη και μουσικά. Σας προσκαλούμε την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου, μεθαύριο δηλαδή, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο ΡΕΚ. Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του ΠΑΟΚ Κοσμίου εκτός έδρας με 1-0 από το Κεραυνό Πέμπτη στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής του πρώτου μήνου της Τρίτης Εθνικής. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ Κοσμίου που ιτήθηκε με 1-0 από το Κεραυνό Πέμπτη στη Χρυσούπολη και βρίσκεται κάτω από τη ζώνη αποβιβασμού. Το κόσμο με σφιχτή άμυνα και αντιπιθέσεις έβαλε δύσκολο στους γηπεδούχους ένα μάτς που διεξήχθη σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι ήταν μέτρο με το κόσμο να απειλεί στο 57 στη σέντρα σου του Φιλιππίδη και την μπάλα πριν πει στα δίχτυα να χτυπά και να κολλά στο λασπωμένο τερέν και τους καβαλιώτες στη συνέχεια να απομακρύνουν την μπάλα. Το μοναδικό τέρμα του αγώνα πέτυχε χρυσή αλλαγή του Κεραυνού, ο πρώην παίκτης των Ακαδημιών της Ξάνης Φάνης Τζιβανόπουλος, στο 76 με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Λάσπατζη. Από την Πέννη αγωνίστηκαν και αρκετοί Θρακιώτες, Υπουργούρας, Σουκρίογλου, Λάσπατζης, Γιουριάδης, Τσανακτσόγλου, Χαριτίδης και ο Σκόρες Τζιβανόπουλος. Την επόμενη αγωνιστική ο Κεραυνός υποδέχει του Σιδρόκας στον Νότο Κόσμο τον Άρη Αβάτου. Πλέον στο κόσμο στρέφουν την προσοχή του στο κομβικό και μεγάλη σημασία μάτς με τον Άρη Αβάτου στο Δάκο Μωτινής, ενώ ο Κεραυνός θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και κόντρα στον Εθνικό Σιδηροκάστρο στη Χρυσούπολη.
Οι συνθέσεις σε αυτό το παιχνίδι, Αετός Πέρνης, Ρίζος, Καλτσάς, Μπουργούρας, Τσάκωνας, Λεγάτος, Σουκρίου, Λάσπατζης, Γεωργιάδης, 77, Τσανακτσόλου, 87, Κλοκίδης, Κωστόπουλος, 60, Χαλπέκητς, Χαριτίδης, 70, Τζιβανόπουλος, Χατζηκυριάκου. Για το ΠΑΟ Κοσμίου, προπονητής Σάβας Αϊβάζης, Δηλιγιάννης, Νάνος, Τριάντος, Δημοσθένος, Ζάγκουλος, Πλασταράς, Τουίνοβιτς, Ταχτσόγλου, Μαυράκης, Χατζητουλούσης και Φιλιππίδης. Ένας γάς από τα παλιά ανοίξει στο πιστό γυμναστήριο Κομωτίνης με 79-63 τον Νέα Ανταεβόσμου στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της 3ης Εθνικής Αδρών του Μπάσκετ. Σε ένα δυνατό παιχνίδι στο όριο του φάουλ, ο γάς Κομωτινή κέρδισε στο κλειστό γυμναστήριο τον Νέα Ανταβόσμου 79-63 με 46-30. Σε ένα παιχνίδι όπου η ομάδα της Κομωτινής θύμιζε μια ομάδα από τα παλιά, είχε τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκεια, απλώς πλησίασαν μέχρι τους 7 πόντους η ομάδα του Νέα Ανταβόσμου. Να δούμε και τις διακυμάνσεις. 5-0 στο πρώτο λεπτό, 15-3 στο 4, 22-8 στο 7, 39-19 στο 14 και 30, 41-19 στο 15 και 30, 45-22 στο 17, μεγαλύτερη διαφορά. Μείωσαν σταδιακά οι φιλοξενούμενοι μέχρι και τους 7 πόντους στο 35 και 30, 68-61. Τελικά αποκατέστησε την αλήθεια, θα λέγαμε, ο Γάς Κομωτινής ξέφυγε 76-62 στο 37, 78-63 στο 39, στα τελευταία δευτερόλεπτα έκανε το 79-63 με μια εύστοχη βολή. Έτσι διβετίωσε τη θέση του στην βαθμολογία και σε ένα πόντο μακριά από την κορυφή σε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα όπως είναι αυτό της τρίτης εθνικής ανδρών του μπάσκετ. Διατήρησαν κύριοι Μπακάλι, Ζαχαριάδης με λάθη τα δεκάλεπτα 26-16, 46-30 ημίχρονος, 62-48 και 79-63 το τελικό αποτέλεσμα. Η συνθέση για τον Γάς Κομωτινή 18 πόντους, ο Ιορδάνογλου με 2 τρίποντα, Καρκατσέλης 2 πόντους, Ζολώτας 4 με 1 τρίποντα, Θανασίου 2, Λεχούδης 15 με 1 τρίποντα, Λεμονίδης συμμετοχή, Κουτσοβασίλης 4, Μαγουλάς 17 με 1 τρίποντα, Μαστροδημήτρης συμμετοχή, Παλάσκας 6 με 2 τρίποντα, Βορμπίδης συμμετοχή και Χαλίλ Καδίρα 11 πόντοι. Για τον Νέα Ανταεβόσμου, Βαρδής συμμετοχή αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Από πλευράς Γάς έχει αποβληθεί ο Μαγουλάς. Σκεμπής, παλιός παίκτης του Γάς και τώρα του Έντα, 6 πόντους με 2 τρίποντα. Λαζαρίδης 12 με 3 τρίποντα. Γαϊτάνης 6. Ρόπουτης 2 πόντια αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Καρασίμου συμμετοχή. Σαββίδης 4 πόντια αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Λόγω βέβαια και του δυνατού παιχνιδιού που έπαιζαν οι παίκτες του Έντα Ευόσμου. Παντόπουλος 9 πόντια. Περιστεράκη συμμετοχή. Σεκαδάκης 4 πόντια. Και Νέσης 20 πόντια. Και ο παίκτης σέντερ της ομάδας του ΕΑΝΤΑ αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Δείτε τι επαρματά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του ΕΑΝΤΑ Ευόσμου Κώστας Κόρκας καθώς και ο αρχηγός της ομάδας του Γάς Κομωτινή ο Κίμωνας Λεχούδης. Για μας επειδή έχουμε μια νεανική ομάδα και γενικότερα πιστεύω εγώ ότι το σύγχρονο μπάσκετ υποστηρίζει τις πιεστικές άμυνες σε όλο το γήπεδο και το γρήγορο μπάσκετ, η ομάδα μου αυτό προσπαθεί να παίξει. Προφανώς επειδή η ΓΑΜ Εθνική δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια παιχνίδια και οι διαιτητές ως ένα σημείο σφυρίχτηκαν τα φάουλ και δεν λέω, δεν θέλω να πω ότι ήταν άδικο το αποτέλεσμα κτλ. Έτσι έκαναν διαιτητές, έτσι έδωσαν και κρίθηκε το αποτέλεσμα, μια για μας ήττα η οποία σε μια δύσκολη έδρα. Συνεχίζουμε το πρωτάθλημα, έχουμε εμείς πάρα πολύ πίστη στα παιδιά, στους νέους. Όλα τα παιδιά είναι κάτω των 20 χρονών, πλην δύο παιδιά, πλην δύο ανδρών που είναι 23 και 24 χρονών. Συνεχίζουμε, δουλεύουμε, προπονούμαστε και ευελπιστούμε να βοηθήσουμε τον μπάσκετ βγάζοντας νέους παίχτες και δίνοντας τον χώρο σε νέα παιδιά. Εγώ όπως λέω και στα παιδιά, στόχος είναι η επόμενη προπόνηση, ούτε καν ο επόμενος αγώνας. Θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα από προπόνηση σε προπόνηση, να βελτιωνόμαστε και από εκεί και πέρα όπου καταλήξουμε. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε από τις δυνατές ομάδες της κατηγορίας και νομίζω ότι θα το δείξω αυτό και τα αποτελέσματα που θα έρθουν στο μέλλον. Όντως ήταν δύσκολο παιχνίδι, το περιμέναμε και δουλέψαμε πάρα πολύ αυτήν την εβδομάδα. Όπως είδατε, ο Άντας είναι μια νεανική ομάδα, πιέζει, τρέχει, παίζει πάρα πολύ καλό μπάσκετ με ένα καλό προπονητή. Δυσκολευτήκαμε, ευτυχώς ακολουθήσαμε κατά γράμμα το προπονητικό πλάνο. Είχαμε σκοπό να φάμε 60 πόντους, φάγαμε 63 και καταφέραμε να κρατήσουμε την άμυνα εκεί που θέλαμε και κερδίσαμε. Συνέχεια έχουμε ακόμα ένα εντός παιχνίδι, δουλεύουμε συνέχεια. Ευτυχώς ή δυστυχώς έχουμε κάποιες προπονητικές ελλείψεις που δεν μπορούμε όλοι μαζί να είμαστε έτσι όπως το θέλουμε. Αλλά όπως βλέπετε, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομωτινή.
δούμε τώρα την πρόγνωση του καιρού για την Κομωτινή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο Δευτέρα 19 Ενδεκάτου ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες περιμένουμε βελτίωση των καιρικών συνθήκων με αραιές νεφώσεις, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 10 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από δυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην τηλεόραση του TV-Ροδοπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τελευταία ενημέρωση της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.